Ξεκίνησε λοιπόν η ψυχρή εισβολή. Οι αρχέ έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα με συνεχεί σκέψεις για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Ρίγο που θα μα ενημερώσει. Γιάννη. Επαγγελματισμό και σοβαρότητα Ματίνα ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας εν ώψη της κακοκαιρίας που πλησιάζει σήμερα λοιπόν είχαμε διαδοχικές συσκέψεις στο Υπουργείο σε μία μάλιστα από την οποία ενημερώθηκαν όπως βλέπουμε όλοι οι αρμόδιοι φορείς αλλά και οι Υπουργοί εν ώψη της κακοκαιρίας και για το πώς βεβαίως θα κινηθούν αύριο λοιπόν θα έχουμε τις αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν δηλαδή για τα ποια σχολεία θα είναι κλειστά, τι θα γίνει με του εργαζόμενου στι περιοχέ όπου θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Βεβαίω, να πούμε ότι όλοι οι οδηγοί θα πρέπει στο αυτοκίνητό του να έχουν υποχρεωτικά αλυσίδε σε περίπτωση που χρειαστεί να τι φορέσουν. Ενώ, βεβαίω από την τροχέα, η οποία θα είναι και επίποδο, θα υπάρχουν συνεχώ ανακοινώσει για το ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. ήδη να θυμίσουμε ότι στην Αττική, όπω στην Πάρνηθα, αλλά και σε κάποια άλλα σημεία, είναι κλειστοί λόγω του χιονιά. Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε τέτοιες μέρες, αν μπορούμε, αποφεύγουμε τις μετακινήσεις. Προφανώς έχουμε τα βασικά μέσα στο αυτοκίνητό μας και κατά κύριο λόγο είναι υποχρεωτικές πλέον οι αλυσίδες. Ακούμε ε, τι ενημερώσει και τι οδηγίε από το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία, φυσικά από την ελληνική αστυνομία και την οργανωμένη πολιτεία. Υπάρχει πρόγνωση αυτή τη στιγμή. κατά περιόδου και ώρε από την Δευτέρα το βράδυ προ την Τρίτη για τι περιοχέ που σα είπα και για χιονοκαταιγίδε και για ακραία καιρικά φαινόμενα σε ό,τι έχει να κάνει με του ανέμου. 9 και 10 μποφόρ. Οπότε θα συνυπολογιστούν όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία, σε ό,τι έχει να κάνει με την πιθανή ή όχι τηλεεργασία, το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα.